γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση. Οι πιο παλιοί από εσάς πρέπει να θυμάστε ότι κάθε μέρα, κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ανάβανε φωτιές όλες τις γειτονιές και πηδούσαν τις φωτιές και τηρούσαν το έθιμο. Όπως επίσης και έκανε και τα στεφάνια του Μαγιού. Οι πιο πολλοί το θυμάστε. Έχει βγει άλλωστε και τραγούδι, το οποίο τραγούδι θα ξεκινήσουν τα παιδιά τώρα και μετά συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Που και αυτοί με τα έθιμά τους, έχουν πολλά έθιμα οι κριτικοί, μας βοηθάνε κάθε χρόνο και αναβιώνουμε αυτή την ημέρα. Η κυρία Φωτεινή Μαλαδράκη, θα πούμε και μαντινάδες, εδώ είναι το κουλούπι που το λένε οι κριτικοί, με το κόκκινο πανί που βάζουμε τα ριζιγάρια. Μπορεί να το πει η κυρία Φωτεινή εδώ πώς γίνεται όλο το τελετουργικό. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Στην Κρήτη λένε χίλια καλωσορίσματα, φίλοι και χωριανοί μας, και αν δεν χωρεί το σπίτι μας, στην κεφαλή μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογος Κρητών τιμά και συμμετέχει στην καθιερωμένη εκδήλωση που με μεγάλη επιτυχία διοργανώνει η άξια πρόεδρος του ΚΑΠΗ, κυρία Ρούλα Βλαστάρη, την αναβίωση του κλείδωνα.
Η αναπλήρωση του κλείδωνα είναι ένα έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και η πρώτη περιγραφή ανέχεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Λέει λοιπόν η παράδοση πως η παραμονή του Αγιανιού του Ρίγανα, τον έλεγαν έτσι επειδή τότε ορίμαζε και μάζευαν τη Ρίγανη, οι ανήπαντρες κοπέλες συγκεντρωνόντουσαν σε ένα σπίτι του όψου χωριού και δύο από αυτές αναλάμβαναν την ευθύνη να πάνε στο πηγάδι ή στην κρίση και να φέρουν το αμύλητο νερό. Δεν έπρεπε δηλαδή να μιλήσουν καθόλου στη διάρκεια της διαδρομής, ούτε μεταξύ τους, αλλά ούτε και με τους περαστικούς. Ώσπου το νερό να φτάσει στο συγκεκριμένο σπίτι που θα γινόταν η διαδικασία του κλείδωνα. Τα πειράγματα όμως των περαστικών ήταν πάρα πολλά και τα κορίτσια έκαναν ξανά και ξανά την προσπάθεια ώστε το καταφέρουν. Τέλος, άγγιζαν το νερό σε ένα πύλινο σταμνάκι και κάθε μια κοπέλα έριχνε μέσα ένα προσωπικό αντικείμενο, το λεγόμενο ριζικάρι. Στη συνέχεια σκεπάζανε το σταμνάκι με ένα κόκκινο πανί που πάνω του είχαν περασμένο ένα κλειδί και έλεγαν «Κλειδώνουμε τον κλείδωνα με τα Γιαννιού τη χάρη και όποια έχει ριζικό καλό να έρθει να το πάρει». Αυτό το σταμνάκι έμενε όλη τη νύχτα έξω στο φως των αστεριών. Ύστερα άναβαν φωτιές και πηδούσαν τρεις φορές ο καθένας για να φύγει το κακό. Στις φωτιές αυτές έγιναν και τα ξερά στεφάνια της Πρωτομαγιάς, ανήμερα του Αγιανιού. Το απογευματάκι μαζευόμουσαν στο συγκεκριμένο σπίτι και η μία από τις κοπέλες που είχε συμμετάσχει για τη μεταφορά του αμύλητου νερού καθόταν μπροστά στο στερνάκι, έπινε το κόκκινο πανί λέγοντας «Ανοίγουμε το κλείδωνα με τα Αγιανιού τη χάρη και όποια έχει ριζικό καλό, σήμερα να το πάρει». Και άρχισε να βρουμαζεί ένα-ένα τα ριζικάρια από το στερνάκι, αφού πρώτα έλεγαν κάποιο δύστιχο την κάθε φορά. Αυτό ήταν, είχε χιουμοριστικό, ή λόγος που εξέφραζε τον έρωτα, την αγάπη, τον θαυμασμό, τον πόνο, τη λύπη ή την απογοήτευση. Στο τέλος, αφού είχαν βγει όλα τα ριζικάρια, οι κοπέλες γέμιζαν το στόμα τους με αυτό το νερό και έτρεχαν στις γειτονιές του χωριού για να ακούσουν το όνομα του νέου που θα παντρευόντουσαν. Ή έβαζαν τα ριζικάρια κάτω από το μαξιλάρι του για τον ίδιο σκοπό. Καλή διασκέδαση σε όλους! Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Φωτεινή Μαλανδράκη. Επίσης είχαν και άλλα έθιμα, πολλά. Έστειλαν λέει και κάποιο Γιάννη αμύλητο, για να φέρει το αμύλητο νερό. Θα έπαιρνε το νερό από την βρύση χωρίς να μιλήσει σε κανένα στον δρόμο που θα συναντούσε όταν πήγαινε, ούτε όταν έπαιρνε το νερό, ούτε στον δρόμο όταν θα γύρισε. Γι' αυτό διάλεγαν να είναι σοβαρός, λιγομύλητος, Γιάννης ο αμύλητος, έτσι τον ονόμασε. Συνήθως κατά τη διαδρομή από το σπίτι στη βρύση και από τη βρύση στο σπίτι, ακόμα και στη βρύση ήταν πάρα πολλοί που του έκαναν πειράγματα, πολλά αστεία διάφορα για να τον κάνουν να μιλήσει. Γι' αυτό διάλεγαν τον Άξιο Γιάννη να είναι ψύχανος και να έχει μεγάλη υπομονή. Και όταν ύστερα από όλους τους βασάνους κατόρθωνε και έφτανε το αμύλητο νερό στο σπίτι που το περίμεναν οι κοπελιές με τους νέους της παρέας τους, έπαιρναν το νερό και το έριχναν σε ένα μεγάλο καζάκι ή σε μια μεγάλη πύληνη γαβάτα που την είχαν ονομάσει κλείδωνα. Από τις φωτιές που άναβαν και γινόταν όλη αυτή η γιορτή, έδωσαν και το προσωμείο στη γιορτή Αγιάννη στο Λαμπαδιάδη ή Φουγγαρί της. Το πρωί ανήμερα του Αγιάννη, πριν ακόμα βγει η ανατήλει ο ήλιος, όλες οι νοικοκυρές έτρεχαν στα χωράφια να μαζέψουν ρίγανη ένα ή δύο μάτσα. Τη ρίγανη αυτή την έπαιρναν στο ποτάμι στη βρύση και την πήγαιναν στο σπίτι και την κρεμούσαν σε ένα σημείο που να φαίνεται πάνω από την πόρτα ή το χαγιάτι και να το βλέπει όποιος πήγαινε στο σπίτι για να μην το βασκάνει, δηλαδή έδιωχνε τη βασκανία. Επίσης πίστευα πως η ρίγανη αυτή είχε και θεραπευτικές ιδιότητες σε διάφορα νοσήματα όπως πόνο στην κοιλιά, κρύωμα, πόνο στον αναπνευστικό κλπ. Αυτά ήτανε, για να μην σας κουράσουμε. Όποια κυρία ή όποια κοπελιά θέλει τώρα, μπορεί να έρθει να ανοίξουμε το κιούπι που λέμε εμείς, τον κλείδωνα, το κουρούπι και να πούμε και μία μαντινάδα. Να πάρει ένα ριζικάρι και να ακούσει και τη μαντινάδα της. Παρακαλώ. Η Δεσποινή Χρυσούλα θα ανοίξει το... Ανοίγουμε το κλείδωνα με τα Γιάννη τη χάρη
Και όποια έχει καλό ρητικό να έρθει να το πάρει. Τώρα δεν έχει ρητικό. Ποιο θέλει. Όλοι έχουν γίνει φωτογράφοι, όλοι έχουν γίνει. Εγώ και παίρνει το πρώτο. Βγαίνει το πρώτο ζυγάρι. Να γυρίσει και από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το δικό μου. Κάτσε κάτι. Έλα. Δεν έχει κάτι. Τα μαύρα μάτια το πρωί. Δεν πρέπει να γεμάτη. Κοιμούνται. Είναι γεμάτοι. Μα πρέπει να είναι ξάγρυπνα και να γλυκοφιλιούνται. Φωτεινή, κοίτα και λίγο από εδώ. Όταν σου λέω ότι είναι γεμάτη κάρτα δεν καταλαβαίνω. Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το λέω, τρέλα. Αν βγει, αν δεν βγει, δεν βγει. Δεν βγει. Δεν βγει. Αδειάσε το πόσο πόσο. Καταλαβες. Με τις φωτιές τα Αιγιανού είδα την ομορφιά σου και είπα να πέσω να καώ μέσα στην αγκαλιά σου. Εγώ θα σου πω ένα σόκι να θυμάμαι. Λοιπόν, οι πέρδικες είναι πολλές. Μα πού είναι το τουφέκι. Η κάνη του εσκούριασε και ο πετεινός δεν στέκει. Ας έρθει κάποια άλλη κυρία εδώ για τη ζυγάρια να ακούσει τη Ματινάδα. Νικολέτα, έλα. Τα λόγια σου είναι ψεύτικα σαν του Μαρτίου το χιόνι. Όπου το ρίχνει από βραδύς και το πρωί το λιώνει. Να μην αφήσεις άνθρωπο για σένα, κυρία Καλαφάτη, να σε υποτιμήσει, να λες πως είσαι ανώτερη σε τούτην τη φύση. Ωρε Παναγία μου, Παναγία μου, λέει, όταν σε βλέπω, λέει, να έρχεσαι, ανοίγει η καρδιά μου, γιατί θα έρθεις αγάπη μου μέσα στην αγκαλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου, παιδιά, να είμαστε καλά. Καθαριότητος που είναι εδώ, τον κύριο Πέρα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία Ματινάδα, χάλασε το αγροτικό. Να έρχομαι στο χωριό σου, γιατί έχει χωματόδεμο γαμό το δημαρχό σου. Και μία ερωτική. Εκείνο το καυτό φίλι που
σκούδωση στο στόμα, μπορεί να πέρασε καιρός, μα το θυμάμαι ακόμα! Μπράβο, μπράβο! Και μία που αφιερώνω σε όλους σας, σε όλους σας αγαπώ. Εγώ αγαπώ τόσο πολύ αυτούς που με μισούνε. Φαντάσου πόσο αγαπώ αυτούς που με αγαπούνε. Αφιερωμένη σε όλους σας. Χρόνια πολλά, μία ματινάδα ακόμα και μετά διασκέδαση. Έτσι είναι φίλε η ζωή, μια ξαστεριά, μια μπόρα. Κάνε στην πόρα υπομονή, στην ξαστεριά, προχώρα! Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Κριτών, την κυρία Μαλανδράκη και όλους εσάς. Καλή διασκέδαση, σας εύχομαι, με το συγκρότημα εδώ τα δύο παιδιά που τα έχουμε μαζί μας. Που σε θανάσει, η
ταπεινά και ωραία. Το μάθω τότε τη στολή και την παλιά παρέα. Δίπλα θα καθίσουμε ρε σαν πρώτα στο τραπέζι και μαζί θα ακούσουμε. Σαν πισίδα και φούμε φούμε σαν μπουτσαλάκια.
πολύ. Τη σημερινή μας εκδήλωση θυμάμαι την παρουσία του αντιδήμαρχος κύριος Σπύρος Ράτης, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κύριος Άρης Κωνσταντής και η πρόεδρος του ΔΟΚΟΠΑΠ η κυρία Σωτηρία Κορδαλή. Της αφιερώνω και μία ματινάδα γιατί δεν ήταν εδώ. Το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, μη με ρωτήσεις πόσο, γιατί δεν έχω τη σωστή απάντηση να δώσω. Και μία για τον αντιδήμαρχο εδώ, την είπα και προηγουμένως στον άλλον αντιδήμαρχο, θα την πω και πάλι, χάλασε το αγροτικό. Να έρχομαι στο χωριό σου, γιατί έχει χωματόδρομο γαμώ το δήμαρχό σου. Θα σας πω και δύο τραγουδάκια ακόμη κι εγώ.